Σήμερα εδώ στην ηλεκτρική ήρθαμε προκειμένου να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Leader, τα πρόσθετα χρήματα τα οποία μας έδωσαν, προκειμένου να προχωρήσουν στο νομό νέες επενδύσεις, τόσο στο Leader το πολυταμιακό, όσο και το Leader της Μεσαράς. Αφορά περίπου 41 ιδιωτικές επενδύσεις, έχουν καλεστεί οι επενδυτές, θα γίνει παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Αυγενάκη Λευτέρη, τον οποίο ευχαριστούμε κιόλας για τα χρήματα τα οποία, τα επιπλέον χρήματα της υπερδέσμευσης που δόθηκαν, προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι επενδύσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Leader αυτή τη φορά. Πολύ σημαντική παρέμβαση, αφορά ένα ποσό περίπου της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, που συμπεριλαμβάνει, όπως είπα προηγουμένως, όλες τις επενδύσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κανένας επενδυτής που υπέβαλε στην αναπτυξιακή δεν έμεινε έξω από το πρόγραμμα. Τι είδους επενδύσεις είναι? Αφορά επενδύσεις που, στη μεταποίηση, στα αγροτικά προϊόντα, στον αγροτοτουρισμό, σοβαρές επενδύσεις που θα βοηθήσουν στην παραπέρα ανάπτυξη του νομού. Ακολουθεί, όπως γνωρίζετε, και το νέο πρόγραμμα στα μέσα του 2024. Θα βγει το νέο Leader της νέας διαχειριστικής περίοδου και θα καλέσουμε πάλι μέσα από διαβούλευση και άλλους επενδυτές, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτή την καλή πορεία που είχε αναπτυξιακή όλα αυτά τα χρόνια, φέρνοντας πάρα πολλά λεφτά στο νομό Ηρακλείου. Να πω ότι η αναπτυξιακή Ηρακλείου στην τρέξη προγραμματική περίοδο έχει εντάξει συνολικά περίπου 210 έργα στο νομό Ηρακλείου με ένα συνολικό προϋπολογισμό 43 εκατομμύρια ευρώ δημόσιες δαπάνες. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από οποιαδήποτε αναπτυξιακή εταιρεία και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα έτσι χαρούμενοι και υπερήφανοι. Ο Υπουργός ο Λευτέρης Αυγενάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δώσει χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι περίπου σε ένα προϋπολογισμό περίπου 27 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι 3 καινούργια τοπικά προγράμματα, είναι ένα μεγάλο ποσό υπερδέσμευση έτσι ώστε να μπουν όλες οι τελευταίες επενδύσεις οι οποίες είχαν υποβάλει φάκελο και δεν είχαμε ποσά για να ενταχθούν. Έτσι με το ποσό των 8,5 εκατομμύριων που αφορούσε μόνο αυτές τις επενδύσεις μπαίνουν συνολικά 41 ιδιωτικές επενδύσεις, ένας πολύ μεγάλος αριθμός και καλός αριθμός, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι το τέλος του 2025. Πιστεύουμε ότι όλοι θα υλοποιήσουν τα έργα, είναι πολύ ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά χρηματοδότηση αυτούς και έτσι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, δηλαδή στη ρευστότητα και στην δυνατότητα να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό των επενδύσεων που γίνεται στο νομό. Θα συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη και είμαστε περήφανοι πραγματικά που για άλλη μια προγραμματική περίοδο η Αναπτυξιακή Ηρακλείου με τη δουλειά της έχει φέρει ένα μεγάλο αριθμό πόρων στο νομό και έχει εντάξει ένα μεγάλο αριθμό έργων το οποίο ξεχωρίζει και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση σε όλη τη χώρα. Είναι κυρίως το τυποποίηση μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στο κομμάτι της βιοτεχνίας, στο κομμάτι του τουρισμού. Ένας μεγάλος αριθμός είναι στο κομμάτι του τουρισμού, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, στο κομμάτι των πολιτιστικών συλλόγων, πολιτιστικά κέντρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γενικά αγκαλιάζουν όλο το φάσμα των τομέων της οικονομίας. Δεδομένου ότι βρίσκομαι στο τιμόνι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τη στήριξη του Πρωθυπουργού, τον οποίο και ευχαριστώ, και με την άριστη συνεργασία της περιφέρειας αλλά και των Δήμων και των κατόψεων αναπτυξιακών, έχουμε συνολικά ποσό ύψους 55 εκατομμυρίων που έχουμε χορηγήσει μαζί με την τελευταία έγκριση που ήρθε πριν μερικές ημέρες για προγράμματα αναπτυξιακά κατά βάση ιδιωτικά που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, δηλαδή με τις δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Είναι, θα λέγα, κομβικοί πυλώνες για την Κρήτη. Και αυτού του είδους τα προγράμματα, αυτού του είδους οι δράσεις καλύπτουν και τις δύο πτυχές της τοπικής οικονομίας. Είμαι χαρούμενος διότι πολλοί επενδυτές, οι οποίοι ήταν σε προσμονή αν θα εξασφαλιζόταν οι επιπλέον πόροι για να υλοποιήσουν, να κάνουν πράξη το όνειρό τους, σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Και είμαι χαρούμενος διότι βλέπω πρόσωπα χαμογελαστά. Στην ίδια λογική θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να δούμε και άλλους νέους κατά βάση ανθρώπους να υλοποιούν το όνειρό τους, να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, πολύ περισσότερο όταν συνδυάζεται και με τον τουρισμό και να αναδεικνύεται η Κρήτη σε όλες τις πτυχές. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και μου δίνεται αυτή η δυνατότητα να μοιράσουμε χαρά και ικανοποίηση σε πολύ κόσμο. Είναι επίσης σημαντικό ότι ειδικά η αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι μια από τις πρώτες σε απορροφητικότητα αναπτυξιακές. Είναι σημαντικό να έχουν όλες αντίστοιχο γρήγορο ρυθμό απορρόφησης χρημάτων και για μας είναι ωφέλιμο και τη χώρα συνολικά είναι ωφέλιμο. Άρα λοιπόν, πάμε για μια πιο στενή, πιο ουσιαστική και κυρίως πιο αποτελεσματική συνεργασία. Για το καλό του τόπου μας.